Είχαμε δύο θέματα σήμερα στην ενημέρωση του Υπουργού. Το πρώτο θέμα αφορούσε γενικώς μέτρα φύλαξης ασφάλειας παραβατικότητας. Σχετίστηκαν και με τα ναρκωτικά. Και το δεύτερο θέμα με το μεταναστευτικό και προσφυγικό και ο διαχωρισμός των δύο τομέων. Στο πρώτο ζήτημα, η πρόταση δικιά μας ήταν, η δική μου ήταν, ότι πρέπει να συνδεθεί άμεσα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με δομές πρόληψης, γιατί ο κατασταλτικός μηχανισμός φαίνεται ότι δεν έχει αποτελεσματικότητα. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ή προσφυγικό ζήτημα, διευκρινίστηκε από τον Υπουργό ότι σε ό,τι αφορά τη δομή του Κουτσόχερου δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη επιβάρυνση αφενός. Αυτό ήταν μια ρητή δέσμευση απέναντι σε όλους. Και το δεύτερο, ότι θα έρθουν παρόλα αυτά καινούργοι πρόσφυγες, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν σε δομές της πόλης, μάλλον σε ξενοδοχεία. Θα είναι μόνο οι οικογένειες, μας ενημέρωσε ο Υπουργός. Ζητήσαμε να διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν. Αυτό δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Μίλησε για ένα αρχικό διάστημα κάποιων μηνών και μετά θα δούμε τη διαδικασία. Όμως αυτό που τονίστηκε από τη δική μου πλευρά και από την πλευρά του Κινήματος Αλλαγής είναι η ενταξιακή λογική αυτών των προσφύγων μέσα στον ιστό της πόλης και της κάθε πόλης. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και ισονομία και ισομέρεια σε ό,τι αφορά τη διαμονή των προσφύγων στα αστικά κέντρα. Είμαστε στη Λάρισα, έχουμε μία πολύ μεγάλη δομή, έχουμε το πρόγραμμα Εστία, το οποίο επίσης φιλοξενεί πάρα πολλούς πρόσφυγες στα διαμερίσματα, στις πολυκατοικίες κλπ. Θα πρέπει να δούμε πραγματικά αν εντάσσονται οι άνθρωποι αυτοί, διότι οι πληροφορίες λένε ότι στα τέλη του Δεκέμβρη, που κάποιοι από αυτούς θα φύγουν από τα διαμερίσματα, στο πρόγραμμα Εστία, δεν γνωρίζουν καν ελληνικά.